Είχαμε τη μουσική και μας μπέρδεψε. Ναι, και εμείς ευκαιγνόμαστε. Εντάξει, είχαμε μια πολύ όμορφη. Να μπούμε στο κλίμα. Είχαμε μια πολύ όμορφη παρουσία εδώ, η οποία έτσι μας ηρέμησε πάλι. Και εντάξει, θέλαμε και εμείς να νιώσουμε λίγο όμορφα. Χρόνο. Δεν είμαστε μαμάδες, αλλά εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ακόμη όμορφη παρουσία στην παρέα μας. Είχα την τιμή να την έχω δασκάλα, γιατί μ' αρέσει όλος δασκάλα παρά καθηγήτρια. Και είναι κυρία... το όμορφο είναι ότι έχετε κρατήσει ακόμα επαφές και αυτό είναι και σπάνιο. Ναι, γιατί πήρα πάρα πολλά από αυτή. Και είναι προς τη μην και των δύο. Και μπράβο. Είναι ψυχολόγος, είναι η Μαρία Πατεράκη και είναι στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι εδώ. Στην πρόσκληση της Νίκης δεν θα μπορούσα ποτέ να πω όχι. Προσέξτε τι λέτε. Θα το εκμεταλλευτώ. Λοιπόν, είναι συχνή συζήτηση για τους εφήβους. Τα προβλήματα, οι αλήθειες, οι μύθοι. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε τελικά πώς να χειριστούμε τις ηλικίες αυτές, είτε είμαστε γονείς είτε όχι, γιατί και εμείς έχουμε περάσει από αυτό το στάδιο. Και... άλλοι την περνάνε και σε αυτή την ηλικία που είμαστε εμείς. Ναι, όντως. Μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα. Αυτό νομίζω είναι άλλη συζήτηση. Αλλά ναι, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους γονείς και είναι ένα θέμα που φέρνει και τους γονείς κοντά με έναν ψυχολόγο ή τέλος πάντων αναζητούν λύσεις μέσα από έναν ψυχολόγο. Τελικά τι είναι αλήθεια και τι όχι, το μάθουμε. Θα το μάθουμε. Θα προσπαθήσουμε σήμερα να δούμε, να απαντήσουμε σε κάποια από τα βασικά ερωτήματα που θέτουν οι γονείς, που τους απασχολούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα θέματα της εφηβείας. Οι περισσότεροι γονείς πραγματικά αναζητούν βοήθεια όταν πρόκειται για τα παιδιά τους, γιατί δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν αυτή την περίοδο της ζωής. Υπάρχουν όμως και κάποιες παρεξηγήσεις που έχουν γίνει, λόγω του ότι πολλές φορές η γνώμη του καθενός μπορεί να επηρεάσει το διπλανό του, χωρίς να υπάρχει κάποια βάσιμη μια ουσία, μια σημαντική απάντηση, μια σωστή απάντηση στα ερωτήματα που θέτει. Εμείς έχουμε βρει κάποιους μύθους έτσι που... ναι. Είναι πιο συχνοί, ας πούμε. Ναι. Και έχουμε τις απορίες μας να μας τις λύσετε εσείς. Να δούμε αν είναι αλήθεια. Ο νούμερο ένα μύθος είναι αν η εφηβεία τελικά ολοκληρώνεται στα 18 χρόνια, γιατί είναι και αυτό που είπε η Ευγενία, ότι τελικά κάποιοι δεν την περνάνε σε αυτή την ηλικία. Είναι αλήθεια. Ή την περνάνε πιο πολλά χρόνια, έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Ωραία. Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν. Η αρχή της εφηβείας, η εφηβεία ξεκινά καταρχήν ως ένα βιολογικό γεγονός. Δηλαδή έχουμε την έκρηξη της ύβης. Υπάρχουν πάρα πολλά χαρακτηριστικά στο σώμα του εφήβου, τα οποία είναι παρατηρήσιμα. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτά, οπότε το πότε ξεκινάει η εφηβεία δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Από εκεί και πέρα, το πότε τελειώνει η εφηβεία είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο εδώ στην Ελλάδα είναι και λίγο πιο δύσκολο να το προσεγγίσουμε. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι στα 18 χρόνια το παιδί, ο νέος, θεωρείται ενήλικας. Αποκτά δηλαδή τα δικαιώματα που του δίνει η πολιτεία, μπορεί να ψηφίσει, μπορεί να βγάλει δίπλωμα οδήγησης κτλ. Κτλ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και στην ουσία, όσον αφορά την ανάπτυξή του δηλαδή, είναι ενήλικας ή τέλος πάντων έχει βγει από την εφηβεία. Η εφηβεία ξέρουμε ότι δεν ολοκληρώνεται στα 18 χρόνια, διαρκεί περισσότερο, διαρκεί περίπου 7 με 9 χρόνια, από όσο γνωρίζουμε σήμερα, από τη στιγμή που θα ξεκινήσει. Υπάρχουν ατομικές διαφορές. Για κάποιο παιδί μπορεί η εφηβεία να ξεκινήσει στα 12, για κάποιο άλλο στα 11, για κάποιο άλλο στα 13. Και το πότε θα βγει από την εφηβεία έχει να κάνει με το πότε θα είναι έτοιμο να σχηματίσει την προσωπική του ταυτότητα, αλλά και να μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες της κοινωνίας. Και αυτό σημαίνει βέβαια περιλαμβάνει και την οικονομική του ανεξαρτησία. Άρα είναι μύθος ότι τελειώνει στα 18. Είναι μύθος. Δεν τελειώνει η εφηβεία στα 18. Είναι μύθος ότι ένα χαρακτηριστικό των εφήβων είναι η διαρκής άρνηση, είτε σε αυτό που τους λένε οι γονείς τους, είτε γενικότερα μία αντιδραστικότητα, έτσι. Mm-hmm. Βέβαια. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της εφηβείας. Γιατί? Γιατί η εφηβεία είναι μία περίοδος κατά την οποία πρέπει αναγκαστικά να φύγουμε μακριά από τους γονείς μας. Πρέπει να βρούμε τη δική μας ταυτότητα. Αυτά που έχουμε πάρει από την οικογένειά μας είναι σίγουρα, είναι δεδομένα και τα γνωρίζουμε και θα επανέλθουμε σε αυτά αργότερα.
Για ένα μικρό διάστημα όμως πρέπει να τα αμφισβητήσουμε, να στραφούμε προς τα έξω και να πάρουμε από το περιβάλλον μας ό,τι καλύτερο μπορούμε, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε τη δική μας ταυτότητα. Κάποια από αυτά θα είναι και αυτά που μας έχουν ήδη προσφέρει οι δικοί μας, οι γονείς μας. Έτσι, αυτό είναι που μας ορίζει και αργότερα. Αν δεν γίνει αυτό, δεν θα μπορέσουμε μετά να σταθούμε στα πόδια μας. Τώρα που είπατε γονείς, πολύ συχνά ακούμε τους γονείς να λέμε θέλω να γίνω φίλος με το παιδί μου για να το προσεγγίσω, να έρθει κοντά, να μην τσακωνόμαστε, να μην με αμφισβητεί. Αυτό τελικά πρέπει να γίνεται ή όχι? Κοιτάξτε να δείτε, το έχω ακούσει και εγώ, το ακούω πολύ συχνά από τους γονείς, οι οποίοι νομίζω ότι βιώνουν μια πολύ μεγάλη ένταση και έχουν πολύ μεγάλο άγχος σε σχέση με το πώς θα βγει το παιδί τους από την εφηβεία. Η φιλία είναι κάτι πολύ διαφορετικό από το γονεϊκό ρόλο. Οι ρόλοι μας πρέπει να είναι ξεκάθαροι. Όταν λοιπόν ένας γονέας προσπαθεί να επιβάλλει στο παιδί του να είναι φίλος του, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να του αφήσει και το περιθώριο να έχει μια σχέση μαζί του επί ίσης όρης, γιατί η φιλία είναι τέτοιου είδους σχέση. Mm. Αυτό δεν γίνεται. Θεωρώ λοιπόν λάθος οι γονείς να ισχυρίζονται ή να προσπαθήσουν να πείσουν το παιδί τους ότι πρέπει να είναι φίλος τους, και πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρος ο ρόλος τους. Ο γονεϊκός ρόλος είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, κάτι μοναδικό, και επίσης η φιλία είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και κάτι μοναδικό, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε στους ανθρώπους γενικά και στα παιδιά λίγο παραπάνω σε αυτή την ηλικία το δικαίωμα να μπορούν να επιλέγουν τους φίλους τους. Ίσως... Δεν νομίζω όμως, δεν ξέρω αν θες να το πεις. Πες τι θέλεις. Πάνω σε αυτό, δεν νομίζω ότι μπορεί ο γονέας να γίνει φίλος με το παιδί. Και αυτό γιατί θα μπορούσε να μιλήσει για τη σεξουαλικότητα. Η σεξουαλικότητα είναι ένα πάρα πολύ επίσης σημαντικό θέμα που δεν ξεκινά η συζήτηση γι' αυτό στην εφηβεία. Η σεξουαλικότητα περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε κοντά στο παιδί μας από τη μικρή ηλικία. Για να σας δώσω να καταλάβετε, η σεξουαλική αγωγή, αυτό που ονομάζουμε σεξουαλική αγωγή, ξεκινά από την ηλικία περίπου των 2,5 ετών, όταν αρχίσουμε να εκπαιδεύουμε το παιδί μας για την τουαλέτα. Όταν λοιπόν φτάσουμε στην εφηβεία, το παιδί μας πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένο για το τι πρόκειται να συμβεί στην εφηβεία, τις αλλαγές δηλαδή που πρόκειται να έρθουν σε σχέση με το σώμα του. Και μάλιστα, σε αυτή την περίοδο, πρέπει να έχουμε φτάσει στο σημείο να εκκρεμεί μόνο η συζήτηση περί αντισυλληπτικών μεθόδων και περί σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. Αυτά είναι τα καινούργια πράγματα που πρέπει να μάθει ο έφηβος. Όλα τα άλλα πρέπει ήδη να τα γνωρίζει. Αν λοιπόν έχει γίνει μια σωστή δουλειά και ο γονέας έχει συζητήσει με το παιδί του πιο πριν για αυτό το θέμα, τότε σίγουρα και το παιδί είναι πιο... νιώθει πιο άνετα με το γονιό, αφενός. Αφετέρου είναι καλύτερα ενημερωμένο σε σχέση με αυτά τα θέματα και είναι πιο πιθανό να αποφύγει σημαντικά λάθη που μπορεί να του στοιχήσουν πολύ στην ανάπτυξή του, στις σχέσεις του κτλ. Πάνω σε αυτό, επειδή όμως ζούμε στην Ελλάδα, επειδή καμιά φορά οι γονείς, οι Έλληνες γονείς, είναι πιο παλαιών αρχών. Να είναι λίγο πιο παραδοσιακοί. Ακριβώς. Και δεν μπαίνουν στη διαδικασία να μιλήσουν για τη σεξουαλικότητα των παιδιών τους και στα παιδιά τους. Εκεί τώρα υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή που είτε δεν θα καταφέρουν ποτέ να μιλήσουν, οπότε τα παιδιά δεν θα γνωρίζουν, είτε δεν θα μπορέσουν να το κάνουν σωστά αν μιλήσουν. Γιατί υπάρχει, όπως είπαμε και πριν, η αντίδραση αυτή από τα παιδιά. Τι συμβαίνει σε αυτήν την περίπτωση, τι μπορεί να κάνει ένας γονέας που θέλει, ναι μεν, να εξηγήσει κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι σε θέση? Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρει ο γονέας για να έχει το κίνητρο να το κάνει αυτό, είναι ότι τα παιδιά ενδιαφέρονται πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία περίπτωση να μην αναζητήσουν πληροφορίες. Προκειμένου λοιπόν να αναζητήσουν πληροφορίες από τους συνομήλικους, οι οποίες πιθανόν είναι λανθασμένες και οι οποίες βέβαια μπορεί να το οδηγήσουν και σε τραγικά λάθη, είναι πολύ σημαντικό να δουν, να καταλάβουν και να προσπαθήσουν να προσεγγίσουν το παιδί και να κάνουν μία συζήτηση μαζί του πάνω σε αυτό το θέμα. Η συζήτηση αυτή τώρα, εάν δεν υπάρχει άνεση και δυνατότητα να περιλαμβάνει λεπτομέρειες που να περιγράφουν όλα αυτά τα σημαντικά γεγονότα περί σεξουαλικότητας,
η συζήτηση αυτή μπορεί να γίνει με κάποιον άλλο τρόπο. Μπορεί δηλαδή ή να οδηγήσουν το παιδί σε κάποιον ειδικό, στον οποίο θα μπορούσε να εκμυστηρευτεί και οτιδήποτε το ενδιαφέρει, ή να ψάξουν στη βιβλιογραφία να βρουν ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο και να το κάνουν δώρο στο παιδί τους, χωρίς να συζητήσουν από εκεί και πέρα πολλά περισσότερα πράγματα. Τα παιδιά διαβάζουν, ενημερώνονται, ψάχνονται, οπότε είναι καλύτερο να είμαστε σίγουροι ότι η πληροφορία που θα πάρουν θα είναι η σωστή. Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, δεν είναι σχετικό, γι' αυτό το σκέφτηκα να το ρωτήσω τώρα, αλλά θα ήθελα να το ρωτήσω. Ισχύει ότι είναι λίγο αντικοινωνικά ή ότι αυτή η αντίδραση τους οδηγεί να μην τα πάνε καλά με άλλα παιδιά, γενικότερα με τις ανθρώπινες σχέσεις, να κλείνονται στον εαυτό τους. Γενικά, η εφηβεία έχει πολλές αναταράξεις συναισθηματικές για τα παιδιά. Αυτό που μπορεί να μας ανησυχήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και πρέπει οπωσδήποτε να ανατρέξουμε, να βρούμε βοήθεια, είναι όταν παρατηρούμε σοβαρή κατάθλιψη στα παιδιά. Η κατάθλιψη είναι κομμάτι της εφηβείας, αλλά δεν είναι σε πολύ σημαντικό βαθμό. Αν δούμε το παιδί μας να είναι εντελώς κλεισμένο στον εαυτό του, να μην βγαίνει έξω, να μην έχει παρέες και να μην θέλει ούτε σε εμάς να μιλήσει, σημαίνει ότι κάτι πιο σοβαρό συμβαίνει και ενδεχομένως να χρειαζόμαστε βοήθεια. Από εκεί και πέρα η αντικοινωνικότητα που συναντάμε στους εφήβους, αντικοινωνικότητα στην ψυχολογία εννοούμε την παραβατική συμπεριφορά. Αναζητούν κάτι άλλο, να τους συγκινήσει, να τους ξεσηκώσει. Πολύ σωστά. Αναζητούν να συγκινήσει τα παιδιά. Γιατί? Γιατί υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει γιατί καταρχήν στην εφηβεία αλλάζει η κρίση των παιδιών σε σχέση με το τι είναι σωστό και τι δεν είναι. Οπότε αυτό που ένα παιδί 8 χρονών θεωρούσε λάθος και παράνομο και ότι δεν πρέπει να το κάνω, στα 13 του χρόνια το ξαναβλέπει διαφορετικά και σκέφτεται ότι ναι, ίσως θα μπορούσα να το δοκιμάσω. Ένα είναι αυτό. Και το σκέφτεται πάνω στατικά. Σου λέει, και γιατί όχι. Τι μπορώ να κάνω. Ωραία. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι συμβαίνουν βιολογικές αλλαγές στο σώμα του που του λένε ότι τώρα γίνεσαι ενήλικας, άρα πρέπει να συμπεριφέρεσαι ως ενήλικας, πρέπει να ανταποκριθείς σε αυτό το ρόλο. Και ένα τρίτο που συμβαίνει είναι ότι τα παιδιά δεν μπορούν, σκέφτονται μάλλον ότι είναι άτρωτα, ότι ό,τι και να δοκιμάσουν, ό,τι και να προσπαθήσουν δεν θα πάθουν κάτι κακό. Αυτά λοιπόν τα τρία καινούργια στοιχεία που έρχονται στην εφηβεία, σε συνδυασμό μεταξύ τους, μας δίνουν μία λίγο πιο ακραία συμπεριφορά στους εφήβους. Το κλειδί όμως σε αυτή την περίπτωση είναι η παρουσία ή όχι ενηλίκων στη ζωή του παιδιού. Έχει βρεθεί μας από μελέτες ότι όταν τα παιδιά πλαισιώνονται από ενήλικες, είτε αυτοί είναι οι γονείς οι οποίοι αφιερώνουν χρόνο στα παιδιά τους, είτε είναι κάποιοι άλλοι σημαντικοί ενήλικες που λειτουργούν ως πρότυπα, πάντα βέβαια με τη συγκατάθεση των γονιών και όταν οι γονείς να είναι ενήμεροι πάνω σε αυτό, τότε αυτή η παρουσία των ενηλίκων αντισταθμίζει τις αλλαγές τις βιολογικές της εφηβείας και την ένταση που νιώθουν τα παιδιά και δεν προβαίνουν σε παραβατικές συμπεριφορές. Τολμηρά είναι όμως. Θα ήθελα να ρωτήσω, η στάση των ενηλίκων αυτών και των γονέων θα πρέπει να είναι αυστηρή για να προστατεύσουν τα παιδιά από τις ακραίες συμπεριφορές ή κατανοητική επειδή είναι μια δύσκολη περίοδος η εφηβεία? Ωραία είναι αυτή η ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε, πάντα τα παιδιά χρειάζονται όρια. Όλοι οι άνθρωποι χρειαζόμαστε όρια. Σε κάθε ηλικία λοιπόν, ανάλογα με την ανάπτυξη του παιδιού και ανάλογα με τη σχέση την οποία έχουμε, θέτουμε τα κατάλληλα όρια. Οι γονείς λοιπόν αυτό που έχουν να κάνουν είναι αυτό που έκαναν και μέχρι την εφηβεία, με τα προηγούμενα χρόνια. Να προσαρμόζουν τους περιορισμούς και τα όρια που θέτουν στο παιδί, να προσαρμόζουν στην ηλικία του και στο στάδιο της ανάπτυξής τους. Γιατί έχουμε δει όντως ότι όταν ο γονέας είναι πολύ αυστηρός, σίγουρα δεν καταφέρνει το κατάλληλο. Ίσως αντίθετο. Να έχει και τα αντίθετα αποτελέσματα. Ναι, όταν ο γονέας είναι πολύ αυστηρός και αγγίζει τα όρια της εχθρικής συμπεριφοράς απέναντι στο παιδί του, σίγουρα το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό.
υπάρχει, όπως υπάρχει στήριξη σε πολλά έτσι, μέρη του κόσμου που έχω δει, δεν γνωρίζω αν υπάρχει και εδώ στην Ελλάδα, για έναν έφηβο που μπορεί ο ίδιος να απευθυνθεί κάπου. Βεβαίως, υπάρχουν πολλά κέντρα συμβουλευτικής για νέους και εφήβους και μπορούν να, συνήθως είναι και χωρίς χρέωση οι υπηρεσίες που προσφέρονται και μπορούν οι έφηβοι να απευθυνθούν, μπορούν να διαβάσουν, μπορούν να ρωτήσουν επαγγελματίες ψυχικής υγείας, αλλά μπορούν να εκμυστηρευτούν και πολλά πράγματα και στους γονείς τους και σε εκπαιδευτικούς, που αυτό συμβαίνει πιο συχνά, αρκεί να αισθάνονται εμπιστοσύνη. Το ίντερνετ τελικά βοηθάει τα παιδιά σε αυτή την ηλικία ή όχι, όταν αναζητούν? Το ίντερνετ είναι ένα απαραίτητο μέσο. Το χρειαζόμαστε. Μπορούμε να δουλέψουμε μέσα από αυτό, μπορούμε να πληροφορηθούμε, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς όμως, δεν είναι πάντα σίγουρο ότι τα παιδιά και οι νέοι γενικότερα έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν ποια πληροφορία είναι έγκυρη και ποια δεν είναι. Δεν θα πρότεινα το ίντερνετ ως λύση για τέτοιου είδους προβλήματα. Παρόλο που πολλές φορές δεν γνωρίζουμε την πληροφορία στην οποία έχει πρόσβαση το κάθε παιδί. Μας είναι χρήσιμο, αλλά πρέπει να ξέρουμε πώς να το χρησιμοποιούμε. Πρέπει να μάθουμε, να του μάθουμε να το χρησιμοποιεί για να είμαστε σίγουροι. Ναι, ναι. Είναι διάχυτες οι πληροφορίες στο ίντερνετ και καμιά φορά δεν ξέρεις αν τελικά είναι σωστές ή όχι. Πρέπει να ξέρεις να το συμφιλτράρεις. Και δεν ξέρεις, τελικά ο γονέας δεν ξέρει τι ψάχνει το παιδί, τι αναζητεί. Οπότε εκεί υπάρχει και η παγίδα. Αν τελικά αυτό που ψάχνει είναι κατάλληλο για το παιδί στα 13 του χρόνια. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Χαρήκαμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Κι εγώ χαρήκα πολύ που σας είδα, που σας γνώρισα. Πέρασε πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Ξέρετε τι δεν ρωτήσαμε όμως, επειδή είναι μια μαμά που έχει έφηβο. Τελικά εσείς ενώ είστε ψυχολόγος. Πώς περάσατε την εφηβεία, την περνάτε ακόμα ή την έχει περάσει? Δεν την περνώ ακόμα. Είμαστε λίγο πιο πριν. Στην προεφηβεία. Η εμπειρία σας ποια ήταν? Μέχρι τώρα η εμπειρία μου είναι πολύ θετική με το παιδί. Απλά αυτό που έχω να επισημάνω είναι ότι χρειάζεται η συνεχής παρουσία του γονιού στη ζωή του παιδιού. Οι αλλαγές, όταν παρακολουθείς ένα παιδί από τόσο κοντά, οι αλλαγές εξαφνιάζουν και το πρόβλημα, ειδικά στην εφηβεία, είναι ότι μεγαλώνει το παιδί και φεύγει από κοντά σου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πλήγμα για ένα γονιό και αυτό που τον δυσκολεύει νομίζω περισσότερο. Όταν φτάσω εκεί θα σας εξηγήσω πώς νιώθω ακριβώς. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα είστε πολύ καλή. Περήφανοι που θα ανοίξει τα φτερά του. Σε αυτή τη δουλειά. Για να δούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Περνάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω μαζί.